Το φακό του Καλυμνός Νιούς βρισκόμαστε στην Τέλεντο. Ήρθαμε να δούμε την πορεία των εργασιών του σχολείου. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Παντελής Ζωηδής, ο αντιδήμαρχος, μας είχε πει τότε που είχαμε έρθει ότι αμέσως την επόμενη μέρα θα ξεκινούσαν οι εργασίες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Βρισκόμαστε στο σχολείο της Τελέντου. Το σχολείο είναι κλειστό, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Οι πληροφορίες λένε ότι ήρθανε δύο μαστόροι από το Δήμο, είδαν το σχολείο κλειστό και σηκώθηκαν και έφυγαν. Ενώ η δασκάλα κρατάει τα κλειδιά και είπαμε είναι στον ξενώνα εδώ της Παναγίας. Αυτό το συμβάν έγινε, Μπέτη, πριν από 8 μέρες. Ακριβώς. Δηλαδή την επόμενη του ρεπορτάζ που μας είπε ο κύριος Ζωήδης ότι το συνεργείο είναι ήδη έτοιμο και τη Δευτέρα θα πάει. Δευτέρα ήρθαν αυτοί οι δύο, βρήκαν κλειστά, αφήσαν τα υλικά τους εκεί έξω και σηκώθηκαν και φύγανε. Και φύγανε. Και τώρα τι γίνεται. Περιμένουμε να δούμε. Αυτό είναι που λέμε κάθε φορά, ότι θα πρέπει για μια τέτοια δουλειά, η οποία ξεκίνησε κάποτε, να μην ολοκληρώνεται σε αυτό το χρόνο που πρέπει. Δηλαδή είναι και η αξιοπιστία των πολιτικών. Δεν είναι μόνο ότι ξέρεις, δεν γίνεται, είναι και η αξιοπιστία. Όταν σου λένε ότι θα γίνει, να το κάνουν κιόλας. Διότι ένας μαθητής, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει ότι το σχολείο, το δημοτικό σχολείο της Τελένδου είναι κλειστό. Και είναι κλειστό γιατί δεν το έχουν ολοκληρώσει. Το είχαν πει, μην ανησυχείτε, θα δείτε, θα το φτιάξουμε μέσα σε λίγες μέρες. Έχει περάσει τόσος καιρός. Πάμε στα Χριστούγεννα και το σχολείο δεν είναι έτοιμο. Και είναι η ωραιότερη περίοδος τώρα που αυτός ο μαθητής με τη δασκάλα κάνουν διαδικτυακά μαθήματα. Ακριβώς. Να φτιαχτεί το σχολείο γρήγορα. Έτσι. Να έπρεπε δηλαδή να είχε ήδη τελειώσει το βάψιμο. Έπρεπε να είχε τελειώσει το βάψιμο. Βέβαια. Και η δικαιολογία που μπορεί κανείς να πει ότι ήρθε το συνεργείο αλλά βρήκε κλειστά, δεν έφταθε. Για όνομα του Θεού. Θα μπορούσε να ψάξει, να ρωτήσει. Πού μπορούμε να βρούμε τα κλειδιά. Μα τα κλειδιά η δασκάλα τα κρατάει. Και τώρα δηλαδή, άμα έρθουν και το δουν κλειστό, θα σηκωθούν να φύγουν, δεν θα έχουν φροντίσει εκ των προτέρων να δουν πώς μπορούν να βρουν τα κλειδιά του σχολείου. Λοιπόν, αυτές είναι δικαιολογίες. Είπες προηγουμένως κάτι για το θέμα της αξιοπιστίας των λόγων, των πολιτικών. Αν δηλαδή για ένα ασήμαντο, γιατί ασήμαντο είναι αυτό το έργο, κάνουμε τόσες μέρες για να ολοκληρωθεί και κυρίως όταν λέμε ότι την επόμενη μέρα, Δευτέρα, θα έρθουν τα συνεργεία και έχουν περάσει και όλα 8 μέρες. Εντάξει, τότε ο καθένας εδώ στην Τέλεντο, γιατί οι άνθρωποι εδώ παρακολουθούν. Και όχι μόνο αυτό. Είπαμε ότι σε αυτά τα πολύ μικρά νησιά θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Στους κατοίκους, για το οποιοδήποτε θέμα. Όταν θέλουμε να υπάρχουν κάτοικοι σε αυτά τα νησιά και να μην τα εγκαταλείψουν. Λοιπόν, όταν ένα σχολείο είναι κλειστό, γιατί δεν μπορούν να βρουν τα κλειδιά να μπουν μέσα και να φτιάξουν όλες αυτές τις χαλασουριές, τότε τι να πεις. Να πάω πιο κοντά, Μπέτη. Να πάω πιο κοντά. Πλησιάζοντας κοντά, βλέπουμε τρία σακιά ασβέστη. Προφανώς θα είναι υλικό για να βαφτεί το σχολείο και εσωτερικά και εξωτερικά. Εξωτερικά που είναι εγκαταλειμμένο, παραμελημένο. Είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι καλή. Καθόλου αισιόδοξη. Και άλλα για αυτά τα μικρά, τα σήμαντα έργα κάνουμε τόσες μέρες. Θα πρέπει να κάνουμε 10 ρεπορτάζ για να κινηθεί ο μηχανισμός του Δήμου, εντάξει. Τότε νομίζω ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλες αυτές οι πολιτικές λειτουργίες. Ήρθαμε στην πίσω πλευρά του Δημοτικού Σχολείου της Τελένδου, όπου βλέπουμε τα υλικά, τα σύνεργα δηλαδή. Γυαλόχαρτα, ναι, βούρτσες, σπάτουλες. Το σχολείο και σήμερα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα που μπορούσαν να δουλέψουν εδώ. Μα αλλά το θέμα είναι το εξής, Μπέτη, έχουν περάσει και όλα γύρω στις 10 μέρες. Ακριβώς. Και εντωμεταξύ βλέπουμε και άλλα πράγματα εδώ πέρα που θα μπορούσαν να απουσιάζουν γιατί έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά. Μέσα στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, στο πίσω μέρος, βλέπουμε αυτή την απαράδεκτη εικόνα. Κοιτάξτε ένα τρίκυκλο κατεστραμμένο που έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από κλαδιά, από μποτήλιες, από πλαστικά. Κοιτάξτε εδώ. Όλα αυτά οι τενεκέδες που όποιο παιδάκι ακουμπήσει εδώ τα χέρια του θα μολυνθεί. Είναι και θέμα αισθητικής. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό
αυτή η βρωμιά πίσω από το δημοτικό σχολείο, μέσα στο χώρο του δημοτικού σχολείου, στο πίσω μέρος, και δεν μπορεί να μαζευτεί, να φύγει. Λοιπόν, μπουκάλα υγραερίου, πυροσβεστήρας άχρηστος, άλλη μπουκάλα υγραερίου. Τώρα εδώ θα πει κανείς ότι δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Να βάλει αυτό που λέμε ο διάβολος να βάλει το χέρι του. Τι μπορεί να γίνει σε ένα μικρό παιδί, δεν ξέρει, δεν ξέρει κανείς. Αυτά λοιπόν είναι για τα σκουπίδια. Και απορώ πώς δεν τα πετάνε στα σκουπίδια, να τα πάρουν να φύγουν από εδώ. Τα παιδάκια δεν μπορείς να τα ελέγξεις όταν είναι μέσα στο χώρο του σχολείου τους. Θα έρθουν, εδώ είναι οι τουαλέτες δίπλα μας. Θα έρθουν στις τουαλέτες, δεν θα έρθουν από πίσω. Ακουμπάνε τα χέρια τους. Εδώ ό,τι και να ακουμπήσουν θα μολυνθούν. Ήρθαμε από την προσινή πλευρά του Δημοτικού Σχολείου της Τελένδου και κάνουμε έκκληση στη Δημοτική Αρχή. Ας ολοκληρώσει πια. Δεν είναι και σπουδαίο έργο αυτό. Να γίνει ένα σχολείο που να μπορεί ο μοναδικός μαθητής να κάνει εδώ το μάθημά του και να μην γυρνάει από εδώ και από εκεί. Εγώ θα κάνω μία έκκληση στον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, τον κύριο Παντελή Ζωήδη. Μπορεί να έχει επιφορτιστεί πάρα πολλές δουλειές, όμως είναι και αυτό ένα αντικείμενο που πρέπει να πάρει την προτεραιότητά του. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος δήλωσε στο φακό του Καλημέρα News ότι στην επόμενη μέρα το συνεργείο είναι έτοιμο και θα έρθει στην Τέλενδο. Πέρασαν λοιπόν 10 μέρες, τα υλικά τα είδατε πως είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά, και η δικαιολογία ότι το σχολείο είναι κλειστό και δεν μπορούσαν να βρουν τα κλειδιά, νομίζουμε δεν ότι... Δεν ευσταθεί αυτή η δικαιολογία. Έπρεπε να είναι πανέτοιμοι, να μάθουνε πού είναι τα κλειδιά. Η δασκάλα ήταν δίπλα.